για τις εργασίες ηλεκτροδότησης ενός κάδου συμπίεσης εκεί στο χώρο που είναι τώρα η κάδη στην Άελα, στο λιμάνι, και θέλω να δούμε αν συμφωνείτε προκειμένου να προχωρήσουμε στις διαδικασίες ηλεκτροδότησης και τα λοιπά για να τοποθετηθεί εκεί υπόγειος κάδος. Έχουμε ένα έγγραφο εκεί από τη ΔΔΕ. Νομίζω ότι θα τον θάψουμε, θα τον σκεπάσουμε. Αυτή η στρογγυλή που πάνε μέσα. Ναι, κάποιο σύστημα θα έχει, έτσι το έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μπελέγκρη, υπάρχουν κάποια σχέδια. Θα το δούμε και να δω αν έχει την δούληση και τη... Κάδος ή πρεσποντέ. Ορίστε. Κάδος ή μήνυ πρεσποντέ. Μάλλον πρεσποντέ. Ναι, δηλαδή θα γίνει έργο για να... Προφανώς θα γίνει έργο. Όχι με την κλασική έννοια. Αυτά δεν βγάζουν, δεν προβλέπεται άδειες γι' αυτά. Ο κώδικας παράσει ό,τι έχει σχέση με σκουπίδια από άδειες. Ωραία, θα το δούμε. Αυτό στην πορεία με τον 2971. Και το τρίτο θέμα είναι μια έγκριση τεχνικής περιγραφής για μεταφορά πυροσβεστικού προυνού εσωτερικά του λιμανιού. Ζητήσαμε και εν γράφος την άδεια από το λιμενικό ταμείο για να τοποθετήσουμε ένα υπέργειο press container έξω από το πρωτοδικείο της Χίου επί της Λεωφόρου Αιγαίου. Όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζομαι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οδό Ροδοκανάκη, η οποία έχει γίνει αποδέκτης όλων των απορριμμάτων των καταστημάτων της παραλίας. Εκτός λοιπόν από το λιμενικό ταμείο, έχουμε ζητήσει άδεια και από το πρωτοδικείο της Χίου και από τον πρόεδρο, τον κύριο Βεζέρη, των καταστημάτων της εστίασης. Περιμένουμε λοιπόν όλες τις εγκρίσεις για να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση ενός press container, πιστεύοντας ότι θα καλυτερεύσει κατά πολύ η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Πώς θα φύγουν οι ενστάσεις που βάζουν από τώρα μαγαζάτορες ότι αυτό που υπάρχει ήδη πίσω από το ΡΕΞ βρωμάει ο τόπος? Ακούστε να σας πω, γι' αυτό έχουμε ζητήσει μια συνάντηση μαζί τους. Το αν μυρίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα ή όχι εξαρτάται καθαρά από τη χρήση που του κάνουν οι ίδιοι. Εάν λοιπόν τηρούν 2-3 πραγματάκια που θα τους πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα. Και σίγουρα θα είναι καλύτερη εικόνα από αυτή που υπάρχει σήμερα, που είναι 4 κάδοι ανοιχτοί και ορατά όλα από τους ανθρώπους που κάνουν βόλτα στην παραλία της Χίου.